Η Κύπρος ψηλώνει. Όπω αποκάλυψε στην Επιτροπή Εσωτερικών τη Βουλή ο αρμόδιο Υπουργό Κωνσταντίνο Πετρίδη, τα νέα τοπικά σχέδια των πόλεων, των οποίων η αναθεώρηση αρχίζει πολύ σύντομα, θα προνοούν σημαντική αύξηση των συντελεστών δόμηση τη πόλη. Υπεραμεινόμενο τη πολιτική των ψηλών κτηρίων, ο κ. Πετρίδη είπε ότι σε 10 χρόνια οι οικιστικέ περιοχέ έχουν εξαπλασιαστεί, σημειώνοντα ότι πρέπει να γίνει σημαντική αύξηση των συντελεστών δόμηση μέσα στα κέντρα των πόλεων μέσω των πέντε τοπικών Σύμφωνα με πληροφορίε, με την αύξηση του συντελεστηδόμηση θα προωθείται πλέον η ανέγερση πενταόροφων κτηρίων αντί των σημερινών διόροφων ή τριόροφων κατοικιών. Η κατεύθυνσή μα όσον αφορά τα τοπικά σχέδια είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια πολύ διαφορετική προσέγγιση που θα προβλέπει και αύξηση των συντελεστών στα κέντρα των πόλεων, σημαντική αύξηση των συντελεστών στα κέντρα των πόλεων, ούτω ώστε να γίνουν πιο πυκνοκατοικημένε οι πόλει. Κάτι το οποίο Uh, έχει μεγάλες προεκτάσεις και στο κυκλοφοριακό. Πρόσθεσε μάλιστα ότι στις αναπτυσσόμενες χώρες τα ψηλακτήρια θεωρούνται και περιβαλλοντικά κτίρια. Σύμφωνα εξάλλου με τον Διευθυντή της Πολεοδομίας, Κυριάκο Κούνδρο, ο αριθμός των ψηλών κτίριων που έχουν αδειοδοτηθεί άνω των 26 ορόφων ανέρχονται στα 11 Παγκύπρια. Άνω των 21 ορόφων Παγκύπρια έχουν αδειοδοτηθεί 18 κτίρια, για κτίρια από 16 έως 20 ορόφους έχουν εκδοθεί 16 άδειες, από 11 έως 15 ορόφους δόθηκαν 32 άδειες, ενώ για κτίρια από 11 ορόφους και άνω δόθηκαν 66 άδειες. Οι αριθμοί αφορούν τη Λεμεστό, την Πάφο και την Λάρνακα, ενώ στο Δήμο Λευκοσίας, ο οποίος εκδίδει τις άδειες, υπάρχουν τρία ψηλά αδειοδότημενα κτίρια.